Απόγευμα Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, και νομίζω πως σε περίπτωση, λέω τώρα, που κάθεστε έτσι πολύ άνετα στο καθιστικό σας ή που κάθεστε στο σπίτι σας και λέτε χαμός θα γίνεται μέσα στη Θεσσαλονίκη. Όντως υπάρχουν πολύ μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων, λόγω του ότι στις 8 θα γενιαστεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, λόγω του ότι μετά θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς και γενικότερα ξέρετε ότι έχουμε την έλευση πάρα πολλών πολιτικών προσώπων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λέτε, πού να πάμε τώρα, δεν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο κλπ. Δεν κουνιόμαστε. Όχι. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία να βγείτε από το σπίτι και να έρθετε εσείς, τουλάχιστον που μπορείτε και είστε κοντά, με τα πόδια. Αλλά και αν είστε μακριά από το κέντρο, μπορείτε να αφήσετε περιφερειακά κάπου το αυτοκίνητο. Και με τα πόδια είναι ωραίο το απόγευμα. Μπορεί να μην έχει ήλιο, αλλά έχει δροσούλα. Είναι ένα ωραίο απόγευμα λοιπόν. Είμαστε στο περίπτερο 15, πίσω μου στο πλάνο, με τον Γιώργο τον Φουντουκίδη εκεί στο κοντρόλ και τη βοήθειά του. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Περπατάει ο κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες και είναι η καταλληλότερη ίσως μέρα να επισκεφτείτε τη Διεθνή Έκθεση. Γιατί ακριβώς με την ίδια σκέψη πάρα πολλοί κόσμος έμεινε σπίτι του και δεν υπάρχει πάρα πολύ μπούγιο αυτή την ώρα. Επομένως, μπορείτε να έρθετε να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Εμείς ζωντανά εδώ κάθε απόγευμα, να σας θυμίσω, 5 με 8 η μεγάλη τηλεόραση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Βεργίνα Τηλεόραση, ζωντανά από την 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μου είναι ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρών, ο Αριστίδης Φωκάς. Κύριε Φωκά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Τζόρμπα, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, κύριε Φωκά. Λοιπόν, κακοκαιρία είχαμε αυτές τις μέρες, κύριε Φωκά. Έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Θα μου πείτε, γιατί έμαθα ότι κάνατε και μια αυτοψία. Αλλά κακοκαιρία έπληξε και την Ένωση Κεντρών μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλιάνου, ο οποίος κατά δηλώσεις του έβλεπε τον Βασίλη Λεβέντη να στηρίζει τον κύριο Τσίπρα, παρότι δήλωνε το αντίθετο. Τι συμβαίνει τελικά, έχετε κακοκαιρία στην Ένωση Κεντρών? Στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε κακοκαιρία. Είναι μια απόφαση του κυρίου Καλιάνου, το οποίο το συμπαθώ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Έκανε κάποιες ατυχές δηλώσεις, πιθανόν εγκλωβίστηκε σε κάποια θέματα. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε ότι είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο Καλιάνος και όλη η Ελλάδα πλέον. Εμείς απλώς ψηφίσαμε το νομοσχέδιο το εκλογικό. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Είπαμε ναι σε κάτι που πιστεύαμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, δεν πρέπει να επιτιθόμαστε ποτέ και προσωπικά σε κανέναν. Ίσως είναι κάποια πράγματα που πειράξανε και τον πρόεδρο και τον κύριο Καλιάνο. Εσείς βλέπετε ότι κάποια πράγματα είναι θετικά στην πολιτική ΣΥΡΙΖΑ? Βέβαια, ναι. Όλα λάθος δεν μπορείς να τα κάνεις. Mm-hmm. Όταν κάνεις 100 πράγματα, κάποια θα κάνεις και σωστά. Όσο και ατυχή κυβέρνηση να έχουμε αυτό το διάστημα, κάποια πράγματα γίνονται σωστά. Έχουμε ατυχή κυβέρνηση δηλαδή? Έχουμε 100%. Είχαν πει ότι είχε πιστέψει ο κόσμος πρώτου 15 ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Ότι οι πολίτες επιτέλους θα αποκτήσουν ξανά τη χαμένη τους αξιοπρέπεια που χάσανε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Δυστυχώς όμως, πέσαν έξω όλοι οι πολίτες που πιστέψανε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το είδαμε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί ό,τι είχαν πει, ό,τι δηλώσανε και στην προηγούμενη έκθεση, τη Διεθνή, πέσω στο Σεπτέμβριο, άμα σκεφτούμε τι είχε δηλώσει και τι έχει κάνει, θα δούμε δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άρα, κύριε Φωκά, λέτε ότι η περίπτωση που συζητιέται, ότι ο κύριος Λεβέντης με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσεγγίζει τον κύριο Τσίπρα ή ανοίγει το έδαφος για να είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα για μια πιθανή στήριξη της κυβέρνησης, δεν υπάρχει? Κυρία Τζόρβα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε εμείς απευθείας με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέτε απευθείας, τι εννοείτε? Εμείς ζητάμε μια οικουμενική κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό λέγαμε από την αρχή, μια πραγματική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Βέβαια, με τη συμμετοχή μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και εμάς, δεν είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Εμείς θέλουμε να συμμετάσχει οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία μέσα. Έτσι κι αλλιώς είναι και αυτοί που τα ψηφίσανε όλα πέρσι το καλοκαίρι, να συμμετάσχει το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, όλοι μαζί να δώσουμε ένα νέο ξεκίνημα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπετε ότι οι πολιτικές συνθήκες στο επόμενο διάστημα, τώρα που ακούμε από τη μία από τους εταίρους και το χθεσινό Eurogroup, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε τώρα για χρέος, ούτε για τη μείωση των πλεονασμάτων τα οποία απαιτούνται. Όταν βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε την δόση. Όταν βλέπουμε ότι θα ανοίξει το θέμα των εργασιακών το επόμενο διάστημα, που είναι κόκκινο πανί για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν οι πολιτικές εκείνες συνθήκες που ίσως ευνοήσουν τη δημιουργία ενός άλλου κυβερνητικού σχήματος?
Έτσι όπως πάμε, το μόνο σίγουρο, κυρία Τζόρβα, είναι ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά. Βλέπουμε ότι έχουμε μια συνεχόμενη ύφεση, μια μείωση του ΑΕΠ μας κάθε λεπτό που περνάει και μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, αυτό μας οδηγεί μόνο σε ένα διέξοδο και στην κοινωνία αλλά και ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εμείς θέλουμε μια καινούργια αρχή, να κάνουμε πραγματικά αυτά που θεωρεί σωστά όλος ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να είναι λάθος όλοι αυτοί που λέμε όταν πηγαίνουμε στις κεντρώσεις του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, στους βιομηχάνους. Όλοι λένε ανάπτυξη. Θέλουν να πέσουν λεφτά στην οικονομία, να πάρει μπροστά η οικονομία για να μπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα μας, να αυξηθεί το ΑΕΠ, να μειωθεί η ανεργία και να πάνε όλα καλύτερα στη χώρα μας. Η επαφή σας με τον κόσμο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δημοσκοπικά, τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα στη δημοσιότητα, ότι είστε σταθεροί, ότι δημοσκοπικά εμφανίζεται σταθερή η Ένωση Κεντρών. Παρόλο την επίθεση που δεχόμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι αισθάνεστε ότι... τα συστημικά. Ποια είναι τα συστημικά δηλαδή? Το Μέγκα που ήταν μέχρι πριν, οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν... Θεωρείτε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που βγαίνουν... Το 3,5% μπορεί και να, αν δεχτούμε ότι είναι αληθινό το νούμερο, σίγουρα υπάρχει και αναγωγή στο ποσοστό που θα πάμε παραπάνω, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δεχτεί επίθεση ότι είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αβαντάρουμε εμείς το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτό δεν μπορεί να συμβεί από την Ένωση Κεντρών. Εμείς ακολουθούμε μια σταθερή πολιτική και όταν πιστεύουμε κάτι ναι, είναι ναι. Προχθές ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα για την παιδεία. Βλέπαμε ότι είναι σωστά. Ό,τι ήταν σωστά, ψηφίστηκαν σωστά. Για τον καπνό, την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε σωστές κινήσεις, είπαμε ναι. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε κάτι σωστό, ψηφίζουμε ναι. Όταν βλέπουμε κάτι λάθος, λέμε όχι. Πάντως, όπως δείχνουν οι συνθήκες του φθινοπόρου, θα υπάρξουν πολιτικές αναταράξεις στο επόμενο διάστημα. Τι λέτε? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί η κοινωνία πλέον δεν θα αντέξει άλλο μείωση μισθών. Και αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί, γιατί περιμένουν την αξιολόγηση του Οκτωβρίου, η οποία θα πάρει και παράταση σίγουρα, αλλά σίγουρα δεν έχουμε κάνει τίποτα από τα 15 προαπαιτούμενα. Τίποτα. Τα μηνύματα από τους αγρότες, από τη Β' Περιφέρεια, ποια είναι, κύριε Φώκα? Τα μηνύματα από τους αγρότες είναι ότι πραγματικά είναι σε απόγνωση, γιατί έχει αυξηθεί η φορολογία των αγροτών και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, αλλά το θέμα δεν είναι ότι είναι απλώς σε απόγνωση. Δεν βλέπουν μέλλον. Δεν μπορούν να δουν ένα φως στο τούνελ, να πούνε θα κάνω μία χρονιά ακόμα υπομονή, θα σκύψω το κεφάλι και μετά βλέπω κάτι άλλο. Δυστυχώς και οι αγρότες βλέπουν ότι βρίσκονται πλέον σε ένα διέξοδο οικονομικό. Θα πρέπει να αλλάξει όλη η πολιτική απέναντι στους αγρότες, ίσως να ασχοληθούν και με κάποια καινούρια προϊόντα, με νέα προϊόντα, με μεγαλύτερη αξία, αλλά αυτό θα πρέπει να το δουν οργανωμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να δώσουν μια κατεύθυνση νέα στους αγρότες. Γιατί με το νέο φορολογικό σύστημα και το ασφαλιστικό και αυτοί πλέον αδυνατούν να επιβιώσουν. Όλα αυτά βεβαίως θα τα πούμε και σε επόμενη συνέντευξη και εντός του στούντιο, κύριε Φώκα. Να αναφερθούμε λίγο στις πρόσφατες πολύ μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Θερμαϊκού. Νομίζω ότι συμμετείχατε, κάνατε μια αυτοψία και συμμετείχατε και σε κάποια σύσκεψη, δηλαδή γνωρίζετε από μέσο το τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Δώστε μας λίγο την εικόνα. Λοιπόν, πέρασα από όλα τα σημεία, από Περαία, Μπαχτσέ, Αγία Τριάδα, Μηχανιώνα, που όντως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Για να κηρυχθεί και όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταλαβαίνω ότι δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση από τον κρατικό μηχανισμό για να μπορέσει η τοπική κοινωνία να ξαναβρει το ρυθμό της. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τις υποσχέσεις που έδωσε και εγώ τον πιστεύω, τον κύριο Κουρουμπλή, πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάποια από αυτά τα έργα, αν και λέει θα τα κάνει όλα, έργα υποδομών, για τα ρέματα, για την ίδρυυση. Αλλά αυτό όμως, κύριε Φωκάτρου, θα κάνει το δρόμο Περαίας Μηχανιώνας, έργο τεράστιο που τον περιμένουμε 60 χρόνια. Εγώ θα τα πιστέψω όλα αυτά εδώ. Αλλά αυτά εδώ έτσι και αλλιώς είναι έργα δεκαετιών. Έστω δεκαετίας και βάλε. Δεν είναι έργα για το αύριο. Εδώ μιλάμε ότι επλήγησαν πραγματικά οι περιοχές και πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Έχω και εικόνες να σας δώσω. Να σας δώσω εικόνα από μία μάνα 80 ετών που έβγαζε μέσα από το σπίτι της τη λάσπη, το
το ανάπηρο γιο της πάνω στο καροτσάκι με το λάστιχο να προσπαθεί, που δεν έτρεχε και το νερό, να διώξει τη λάσπη. Και δεν μιλάμε να στείλει Φιλιππινές να του καθαρίσουν το σπίτι. Από το κράτος δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Ζητάμε όμως να υπάρξει άμεση αντίδραση, να υπάρξει άμεση αντίδραση στους επιχειρηματίες της περιοχής. Και δεν μιλάμε για τους επιχειρηματίες που είναι στην Αγία Τριάδα μόνο, γιατί στην Αγία Τριάδα πλέον καταστράφηκαν ολοσχερώς οι επιχειρήσεις. Ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Η παραλία είναι γεμάτη, μέσα στη θάλασσα είναι με ξαπλώστρες, με ομπρέλες. Έχουν διαλυθεί τα πάντα, δεν υπάρχει αμμουδιά. Και ολόκληρα νοικοκυριά καταστράφηκαν. Από εκεί πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις. Επιχειρηματίες στην Αγία Τριάδα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι επιχειρηματίες τώρα στον Μπαχτσέ, στην Περαία και σε αυτές τις περιοχές, η θάλασσα, επιτρέψτε με, είναι σκούρο καφέ 500 μέτρα μέσα. Δεν υπάρχει πλέον, και χθες που πήγα βόλτα, γιατί έχω και φίλους εκεί πέρα που αγωνιούν, δεν υπάρχει ούτε ένας πελάτης. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει ένας πελάτης, δεν υπάρχει κανένας. Ο τζίρος έχει μηδενιστεί. Και μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν να δώσουν νίκια, έχουν να δώσουν δόσεις εφορίας, έχουν να πληρώσουν τα τρέχοντα της εφορίας, ασφαλιστικές φορές με δόσεις στο ΙΚΑ, προσωπικά τους ΤΕΒΕ, ο ΑΕ, τους υπαλλήλους που έχουν, θα πρέπει να πάνε και αυτοί οι χρήματα στο σπίτι. Μου επιβεβαιώνουν από το κοντρόλ, γιατί και άνθρωποι δικοί μας έχουν σπίτια εκεί κοντά στη θάλασσα κλπ. Και μου λένε ότι πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Οι εικόνες που έχω, δεν θέλω να λαϊκίσω, μπορώ να σας αφήσω τις εικόνες μου που έχω τραβήξει με το κινητό. Μίλησα με τους ανθρώπους εκεί πέρα, είναι τραγική. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν τίποτα παραπάνω, θέλουν αξιοπρέπεια. Είναι Έλληνες φορολογούμενοι στο κάτω-κάτω. Άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί δίπλα τους. Το ζήτημα, κύριε Φωκά, είναι ένα της αντιμετώπισης που δεν το συζητάμε, που πρέπει να δούμε πώς αυτό θα ρυθμιστεί, πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και πώς θα ξαναβρούν τους ρυθμούς ζωής τους. Και από την άλλη, όμως, πρέπει να δούμε γιατί μια θεομηνία, η οποία βέβαια είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τέτοια καιρικά φαινόμενα, γιατί όμως μια περιοχή που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, έτσι. Μέσα στην. Ήταν η κεντρική. Τα σπίτια τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση ήταν πάντα πάνω στο κεντρικό δρόμο της Περαίας Μπαξέα για Τριάδας. Απορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι πώς είναι δυνατόν εκεί να πλημμυρίσουν έτσι τα σπίτια. Ποια ρέματα ήταν αυτά που είχαν μπαζωθεί, ποια ήταν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και άφησαν να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Ένα. Και δεύτερο, γιατί και η Δημοτική Αρχή, το οποίο θα το θέσω και στο Δήμαρχο Θερμαϊκού, που είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη κατανόηση, αλλά και οι αρχές γενικότερα, βλέποντας το πρώτο γερό μπουρίνι, δεν σταματούν εγκαίρως την κυκλοφορία. Ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Είναι λυπηρό. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί, είναι αγνοούμενοι τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αλλά πέρασε καιρός, δηλαδή χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Τώρα περιουσίες θα ξαναφτιαχτούν. Έστω αργά ή γρήγορα. Αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προστατεύουμε. Βέβαια η θεομηνία ήταν πολύ δυνατή, υπήρχαν ποτάμια λένε, περούσαν ποτάμια με μεγάλη ορμή και ρημάξανε τα πάντα. Αλλά θα πρέπει τώρα το κράτος να δείξει ότι είναι κράτος, θα πρέπει να σταθεί δίπλα στους επιχειρηματίες. Τα έργα καλά, ας πούμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν. Πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν τα ρέματα, πρέπει να γίνει ο δρόμος, η αποχέτευση, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι άνθρωποι σε νέα απόγνωση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Δήμος ξέρω ότι νοικιάζει κάποια σημεία εκεί πέρα σε επιχειρηματίες. Θα πρέπει να τους κάνει κάτι στο νίκη. Το ίδιο για τους επόμενους 2-3 μήνες, να ορθοποδήσουν λίγο οι άνθρωποι. Μάλιστα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν οι ιδιώτες, να δείξουν μια κατανόηση. Από εκεί πέρα ο κύριος Αλεξιάδης είπε ότι θα αφήσει τις υποχρεώσεις φορολογικές 2-3 μήνες, 4 μήνες πίσω. Αυτό θα είναι μια μεγάλη κίνηση. Θα πρέπει να το κάνει όμως. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, τώρα που έχει μηδενιστεί το εισόδημά τους, θα πρέπει να βρουν μια λύση. Να μην φτάσουν σε αδιέξοδο, κυρία Τζόρμπα. Κύριε Φωκά, ξέρω ότι ήσασταν από εκείνους που ανέδειξαν πριν ακόμη γίνει το θέμα της μετεκατάστασης της 383ης μοίρας αεροπυρόσβεσης από τη Μίκρα στην Ελευσίνα. Νομίζω στην εκπομπή μου κιόλας είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Καταθέσατε όμως πρόσφατα και ερώτηση προς τον κύριο Καμένο. Τελικά η απόφαση ελήφθη και τη χάνουμε την μοίρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς καταθέσαμε το ερώτημα. Είμαι πολύ περίεργος να δω και την απάντηση που θα μας έρθει από το Υπουργείο. Πόσο καιρό κάνουν αυτές οι απαντήσεις συνήθως? Είναι από το νόμο 25 μέρες. Βέβαια,
κάποιοι υπουργοί δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα, αλλά στις 25 μέρες περίπου ελπίζουμε από τον κύριο Καμένο θα την πάρουμε την απάντηση, θα τον πιέσουμε και πιο μπροστά. Δεν είναι μόνο ότι θα πάρουμε στην απάντηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν λέει κάτι, το κάνει. Δεν ακούει κανέναν. Εμείς τώρα, καταρχήν, να πούμε ότι δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Είμαστε η Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου. Καταρχάς, θεωρώ ότι κανένας δεν πρέπει να είναι πολίτης β' κατηγορίας. Υποθέτω δεν εννοείται ότι αν ήταν μια άλλη πόλη θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Όχι, απλώς η αδικία στη Θεσσαλονίκη ειδικά την έχουμε ζήσει, όσοι είμαστε Θεσσαλονίκη, την έχουμε ζήσει στο πετσί μας εδώ και δεκαετίες. Το να μας παίρνουν τώρα τη μοίρα και να την πηγαίνουν στην Αθήνα, αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί. Εμείς είχαμε 4 αεροπλάνα πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Μείναμε με 2, ήμασταν τυχεροί που δεν πήρε καμιά δυνατή φωτιά στη Θεσσαλονίκη ή οι όποιες φωτιές σβηστήκανε πολύ γρήγορα. Μείναμε 2 και αυτά τα 2 αεροπλάνα φεύγανε κιόλας. Τώρα μας παίρνουν τη μοίρα. Δεν θα υπάρχει. Παλιά ήταν στην Ελευσίνα, από ό,τι ξέρω, η μοίρα η συγκεκριμένη. Είχαμε πάντα αεροπλάνα εδώ πέρα πυροσβεστικά. Αυτή τώρα τελείωσε. Δεν θα έχουμε κανένα. Δηλαδή, όταν θα χρειαζόμαστε αεροπυρόσβεση, θα πετάει αεροπλάνο από την Ελευσίνα. Αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα πλέον που θα φύγουν όλα κάτω, αν δεν αλλάξει κάτι. Όλα θα είναι στην Αθήνα. Θα πρέπει να ξεκινά από την Αθήνα, να προσγειώνει στη Θεσσαλονίκη, να κάνει ένα εφοδιασμό, έλεγχο του αεροπλάνου και μετά να σηκώνεται να πετάξει. Αυτό είναι η ώρα. Μάλιστα. Κύριε Φωκά, θα είμαστε οι πρώτοι που θα μάθουμε την απάντηση που θα σας δώσει ο Υπουργός. Στη διάθεσή σας. Δεσμεύεστε. Δεσμεύομαι, κυρία Τζόμπα. Πριν σας αποδεσμεύσω όμως, εγώ θέλω να πούμε και δύο πράγματα για τη διεθνή έκθεση. Κάνατε κάποια γύρα, πώς σας φάνηκε? Εγώ βέβαια έχω κάνει μια γύρα από το πρωί, γυρνάω στα περίπτερα και θέλω να πω ότι ίσως αυτή τη στιγμή. Το Σαββατόβραδο είναι η πιο καλή στιγμή να έρθει κάποιος βόλτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχει, δεν ξέρω γιατί, έχει ελάχιστο κόσμο παντού, όχι μόνο μέσα στα περίπτερα, αλλά και έξω έχει πολύ λίγο κόσμο. Ναι, από αύριο θα γίνεται ο χαμός. Από αύριο το πρωί. Μάλλον από αύριο τις 11 και μετά θα γίνεται χαμός εδώ πέρα. Αλλά τώρα μπορείς να δεις, να περάσεις τα περίπτερα, να δεις τι σε ενδιαφέρει με τη συγχεία σου, να σε δώσουν και σημασία ακόμα γιατί δεν έχουν πολύ κόσμο. Σε αυτό που θες να ρωτήσεις. Μια έρευνα αγοράς μπορείς να κάνεις. Έρευνα αγοράς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, έχει αρκετά ωραία πράγματα. Στο επόμενο περίπτερο, στο 13. Θα είχατε να πείτε, να προσθέσετε κάτι, δηλαδή, ναι. Στη χρειά που έχει η έκθεση, σε αυτό που αποπνέει η έκθεση, ως θεσμός, θεωρείτε ότι πρέπει να ενισχυθεί, καλώς έχει το χαρακτήρα που έχει, πρέπει να μείνει στο κέντρο της πόλης? Πρέπει να μείνει στο κέντρο της πόλης, εγώ πιστεύω, γιατί είναι. Παραδοσιακά εδώ πέρα γίνεται η έκθεση, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που λέμε, που είναι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει σε έκθεση σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, το άσχημο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα έλεγα μάλλον, έρχεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός για να δώσει υποσχέσεις. Αυτό ίσως δεν το χρειαζόμαστε πλέον, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι υποσχέσεις είναι μάταιες. Είδαμε πέρσι, οι υπόσχεσεις ήταν 13ος και 14ος μισθός. Άρα λέτε ότι καλύτερα να μην έρχονται. Καλύτερα να μην έρχονται. Ας κάνουν. Συμφωνείτε με τον κύριο Μπουτάρη, δηλαδή. Α, που λέει ότι καλύτερα να μην έρχονται. Κατά λάθος, αλλά συμφωνώ με τον κύριο Μπουτάρη. Επομένως, θα θέλατε να αποδεσμευτεί από το πολιτικό της χαρακτήρα και να μείνει ένα εμπορικό κοινωνικό γεγονός περισσότερο? Ναι, είναι καθαρά εμπορικό γεγονός. Σας έρθουν ως επισκέπτες, σας έρθουν να επισκεφθούν κάποια περίπτερα, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό το σοου κάθε χρόνο. Να έρχεται ο πρωθυπουργός, να είναι αναγκασμένος και αυτός να τάξει πράγματα, αφού δεν γίνονται. Και αυτός θα γλιτώσει από ένα ακόμα πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά και ο κόσμος θα είναι και, ίσως θα έχει και περισσότερο κόσμο σήμερα Σαββάτο. Όχι, όχι, να μην το λέμε αυτό. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο και φέτος η έκθεση. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχει και φοβερή συναυλία. Έτσι. Φοβερή. Και από αύριο θα είναι τίγκα. Ξέρω. Από αύριο που φεύγουν οι πολιτικοί θα είναι γεμάτη η έκθεση. Γιατί έχουμε αρβανιτά και πορτοκάλογλου απόψε στις 9.30. Μην το ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Φωκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, ο Στράτος Σιμόπουλος.